Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα σας διαβάσω ένα παραμύθι της Χαράς Πάτρα που λέγεται «Ένας ιός με κορώνα». Στην Ιούπολη, τη χώρα των ιώσεων, από νωρίς επικρατούσε φασαρία στο Μέγα Συμβούλιο των Ασθενειών. Η γρήπη είχε πάρει το λόγο και μιλούσε για τη λήξη της εποχής που εμφανίζεται. «Χαχαχα», ακούστηκε στο βάθος ένας ιός. «Σε είχα για πιο δυνατή. Τι είναι αυτά? Άντε αρρωστήσαμε κάμποσα παιδάκια και αυτό ήταν? Εγώ άλλα ονειρεύομαι για την καριέρα μου». «Δηλαδή?» ρώτησε το συνάχη. «Να γίνω παντοδύναμος. Να αρρωστήσω τους πάντες. Να μιλάνε για μένα στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο. Να γίνω superstar. Να γίνω ο βασιλιάς των ιώσεων. Ιός με κορώνα. Κορονοϊός. Αυτό θα είναι το όνομά μου. Θα δείτε εσείς πόσα παιδάκια θα αρρωστήσω», είπε. Και κοίταξε γύρω του όλες τις ιώσεις με υπεροψία. «Μα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Οι ιώσεις υπάρχουν για να δυναμώνουν τα κορμάκια των παιδιών μεγαλώνοντας. Το λένε ανοσοποιητικό σύστημα, το ξεχνάς?» είπε η γρήπη. «Ναι, εμείς δεν εμφανιζόμαστε για να τους αρρωστήσουμε όλους. Ούτε μας νοιάζει να είμαστε ξακουστές», είπαν όλες οι ιώσεις με ένα στόμα. «Ποτέ δεν θα καταφέρεις να δείξεις τέτοιο πρόσωπο στα παιδιά. Δεν θα σε αφήσουν». «Α, ναι. Εγώ θα αποδειχτώ πιο έξυπνος. Λοιπόν, το αποφάσισα. Κάθε τρίγωνο στην κορώνα μου θα είναι και ένα μου κόλπο για να τα αρρωστήσω. Και μαζί με αυτά όλο τον κόσμο. Χαχαχα». «Δηλαδή?» ρώτησε ο Βήχας. «Πρώτο τρίγωνο το στόμα. Έχετε δει ποτέ παιδί να μη βάζει τα χέρια του στο στόμα? Και αν μάλιστα δεν είναι καθαρά, πάρτι θα κάνω. Δεύτερο τρίγωνο η μύτη. Πόσες φορές καλύζουν τη μύτη τους χωρίς χαρτομάντιλο? Εύκολα μπορώ να κρυφτώ στα δαχτυλάκια τους. Και τρίτο τρίγωνο της κορώνας μου και το πιο πονηρό. Κάθε φορά που θα τρίβουν τα μάτια τους με άπλυτα χέρια, τζουπ, απλώνω το βασίλειό μου. Όσο έχω αυτή την κορώνα θα είμαι ανίκητος. Πόσο έξυπνος είμαι, απορώ». Οι ιώσεις έμειναν σιωπηλές και απορριμμένες να κοιτούν τον κορονοϊό καθώς εξαπλωνόταν. Πέρασαν οι μέρες και όπως είπε, έτσι και έγινε. Τηλεοράσεις, ραδιόφωνα μιλούσαν για τον νέο βασιλιά των ιώσεων, τον κορονοϊό. Μέχρι που κάποια στιγμή η δασκάλα στο σχολείο μίλησε στα παιδιά για τη μεγάλη σημασία που έχει η καθαριότητα των χεριών. Και κάθε μαμά στο σπίτι έλεγε ένα νέο ποιηματάκι. Πρώτα σαπουνάκι, μακριά από το προσωπάκι. Και τα παιδιά άκουσαν. Και όποτε έπλαιναν τα χέρια τους, έλειωνε το πρώτο τριγωνάκι. Και κάθε φορά που ζητούσαν χαρτομάντιλο, μαράζωνε και το δεύτερο. Ώσπου ο κορονοϊός έμεινε χωρίς κορώνα. «Βοήθεια, βοήθεια, πάει η δύναμή μου. Ιώσεις είστε κι εσείς. Δώστε μου ένα χεράκι», φώναζε διατάζοντας ο κορονοϊός στο Μέγα Συμβούλιο των Ασθενειών. Ήταν όμως αργά. Όλες οι ιώσεις του γύρισαν την πλάτη. Βλέπετε, καμία δεν μπορούσε να του συγχωρέσει τη μανία του, την έπαρση, τον εγωισμό του. Και έτσι ζήσαμε εμείς καλά και ο κορονοϊός χειρότερα.